recording. Άρης, πως με ταράζεις. Εδώ είναι μία από τις πιο ακραίες, όμορφα περιοχές. Τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιγμάκια. Είμαστε στην περιοχή του Ζού, με το Καρπενήσι, με κατεύθυνση προς Αρμενιό. Το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα. Και όπως δεν έχετε έρθει. Δεν μιλάμε για άσφαλτο, εντάξει, μάπα, θα το πιστήσεις. Αλλά μια είναι δέος. Για το χαμένο μου εδώ δηλαδή φύγεις Βοσνία. Που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίει. Κάτω έχει ποτάμι αριστερά. Βοσνία, Βοσνία, έτσι είναι λίγο Βοσνία. Θα σας καταγράψω παιδιά και μια διαδρομή που κάνω για δεύτερη φορά στο ορτιζί μου. Πρώτη φορά με μοτοσυκλέτα, η άλλη φορά και γίνω αυτοκινούμενο πριν 18 χρόνια. Είχα αυτοκινούμενο που έχω σπουδάσει το Δεκάμπερ. Είχα την ύφα και την αλεκτάδα. Και σε αυτούς τους δρόμους θα είχα παίξει, δηλαδή, γιατί ήταν νύχτα. Μετά το φαγκινόμενο, εδώ, στις φουλκέτες. Φανταστείτε τώρα είμαι μόνος μου, ήταν αυτή την τόση ώρα. Σκέφτηκα να είναι νύχτα εδώ πέρα. Αν ξέχασα να σου πω ένα δρόμο που είναι από Προυσό προς Αγρίνιο. Λοιπόν. Προυσό Αγρίνιο είναι ο δρόμος. Βλέπω και εγώ τη φορά μέρα και τον καταγράφω. Καταλαβαίνετε κι εσείς. Περνάει ώρες, τον ύπνο μου διώχνει βροχή. Φοβάμαι μη σ' άρπαξαν μπορές, μη σέβεσαν ξένοι γονεί. Φοβάμαι μη σ' άρπαξαν μπορές, πολλά μπαλώματα. Και μείνα εγώ μοναχή. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φεύγω στον δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόδια από πόλη χωρίς τάση, θα μείνω στον δρόμο σου να πολύ γίνω φωτιά. Με διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αστέρι. Να φεύγω στον δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Κι αν πάλι τα πόδια το καημό, να καρπός κούρος κορφός σε 160 χιλιόμετρα. Όσο έχει εκεί. Εκεί καταπίνει με το σκληρά τρελή. Κατανάλωση, λογικό. Πάνω από 35, και περίμενε να πέσει κατανάλωση. Μετά στο βουνό, αλλά δεν έπεσε γιατί ήμουν πάρα πολύ σφορτά. Σπόρο ένα βέβαια πάντα, θέλεις πολύ εδώ. Φτάνει ροπή, τις μοτοσυκλέτες, μια στήριξη πολύ γρήγορα. Σπόρο και ένα μεγάλο κομμάτι. Κάτι στη άσκηση κάτω. Το Άφρικα τα καταπίνει όλα. Καταρτήσει με ένα σφιχτό μόνο που το πάνε το βραβό. Και στο πέρα εδώ στο Urban. Γιατί έχει χαλάσει πολύ ο δρόμος. Πολύ φιλαρία, ώρα σε τώρα. Σας αφήνω να το δω την διαδρομή, να απολαύετε. Το άνοιξα με το γραφείο σου πολύ. Λάθος. Δεν υπάρχει διαγράμμιση. Ξεπερδεύτε. Φανταστείτε πως με το Google έχει 4 ώρες, πολύ αγώνιο, και εγώ θα φτάσω στις 3. Το έχω μελανιά στο Άφρικα. Πάντα είναι σε Αυστραλία. Κάνει προβολές. Θα μείνω στον δρόμο σου να γίνω φωτιά.
Αυτό το βράδυ, παιδιά, δεν υπάρχει ψυχή. Βέβαια, πήγαινε ένα λευκά, γιατί ήταν Πάσχα με το κοινό. Είχα αγριευτεί, λέω, πού πάμε ρε φίλε, πού πάω, λέω. Ο κόσμος ξεμακραίνει. Πω, πω, άθλια, ας πούμε, πες να αλλάξω. Ωραία στιγμή μου ξέρει. Ωραία τα έργα. Θα φαίνουν τα πηγαδιά. Ζωή μου προσπάθεια. Φοβερή δυναμική ανάπτυξη. Διαβάζει τα πάντα και αλλάζει τον τεφλάι. Εθνήσεις. Ωραία στιγμή μου ξέρει. Στάσου λίγο. Να και τα παιδιά μου το νοφ. Ζήσεις και δεστρό. Ζωή μου που σ' άφια. Γέλα λίγο. Αν μ' αγαπάς. Ο κόσμος ξεμακραίνει. Είναι βράδυ. Μη μιλάς. Τώρα αυτό το φαντάζομαι αυτό και νούμερα εδώ. 3,5 τόνους ο κουβαλάς σπίτι και να στρίβεις. 6,5 μέτρα αυτό το κινητό. Ατμοσφαιρικό πετρέλαιο. Στην άλλη χώρα πέθανε. Αν μ' αγαπάς, ανθίζουνε τα στέρια. Και με τη μηχανή και φώνασε με και μετά κουράζεσαι. Στη διαδράμιση δεν είχε. Και μετά αυτό το κινούμενο μου περνούσε και είσαι από χώρα και πάλι πουδάκι, ατάκι. Τι κάνετε εδώ τώρα, μόνοι της. Ο κόσμος ξεμακραίνει. Είναι βράδυ, μη μιλάς. Ωραία στιγμή μου ξένη. Και το προσκύνει εδώ, εδώ. Να κάνουμε το αυτοκινόμενο. Γι' αυτό είχα φοβηθεί. Να το κάτω είχε αλήθεια μου. Καλυφαία λέει παρά παραβόλια. Αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Γι' αυτό είχα φοβηθεί τόσο πολύ. Παράγω το αυτοκινόμενο και πλάτσου καθρέφτες να περάσουν. Σε αυτό το πράγμα τα στενά, γιατί αυτό και να μανέσαι που παίρναγε. Δεν μας είναι τι αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα, πρέπει να κόψουν και δύο, σκέψουν να περάσουν αυτοκινόμενα. Όπου, γι' αυτό είχα πάει κλασσο με ντόλ τότε. Δεν είναι απολαυστική δρομή, εντάξει, δηλαδή δεν μπορούσα να στρέψω, δεν είναι καλό. Μου το που ανοίξει τον γκάζι ξαναξεκινάει πάλι στροφή. Δεν υπάρχει διαγράμμιση, είναι απλά η άσφαλτο, δεν έχει στροφότητα. Εντάξει, δεν είναι διαφορετική εδώ πέρα. Απλά είναι, άμα πα πολυτάρι, είναι καλά, ωραία, απολαμβάνει. Άμα πα να πα στο 8 ώρα δεν γίνεται. Δεν παίζει. Εδώ λίγο άνοιξε να έχει την παρατότητα. Να προτείνει και ο δρόμο λίγο. Να δείξει νερό. Τέλεια. Το νερό πίνετε! Ευχαριστώ! Έχω πεθάνει το ζήστε. Άντε κλείνω κάμερα παιδιά. Λοιπόν παιδιά εδώ κάτω αριστερά για πρώτη φορά. Μέρα τη βλέπω. Είναι η λίμνη Τριχονίδα. Η μεγαλύτερη φυσική λίμνη στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στην Ελλάδα είναι η λίμνη Κρεμαστών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη στην Ελλάδα. Και είναι όλο αυτό που βλέπετε. Από εκεί δεξιά, όσο φτάνει το μάτι, μέχρι εκεί αριστερά που πλέον δεν φτάνει το μάτι γιατί δεν κρύβει το βουνό. Αυτά. Για πρώτη φορά την βλέπω μέρα. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έχω κάνει μόνο νύχτα. Και κάτι φορέζουμε και αρχίζει και ζεσταίνει και θα κλείσω και την κάμερα.